Θα έχουμε και Τρίτη και 17 μεθαύριο. Και θα έχουμε την επέτειο από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Και αφήσατε να νοηθεί ως κόμμα εσείς ότι θα συμμετέχετε σε μια διαδικασία μεμονωμένα, και το ΚΚΕ πάντα μεμονωμένα οργανώνει, όπως την Πρωτομαγιά το είχε κάνει και σε άλλες εκδηλώσεις, θα συμμετέχετε στον εορτασμό ως ΚΚΕ. Προκάλεσε την αντίδραση και τη συζήτηση χτες στη Βουλή. Μάλιστα, υπήρξε και μια έντονη στιγμή όταν ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός σας, την ώρα που μιλούσε για το θέμα αυτό ο Πρωθυπουργός, του είπε: «Δεν τρέπεσε». Τι προτίθεστε να κάνετε, κύριε Πρωτούλη? Ναι, αυτό να το διευκρινίσουμε. Δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε. Δεν σας ανακρίνουμε. Την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος θέλουμε. Πρέπει να το εξηγήσουμε, να το συζητήσουμε αυτό, γιατί είδατε ότι και χθες, εκεί που υπήρχε μια έντονη στιγμή, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε αναλυτικά τη συζήτηση στη Βουλή, ήταν μια εικόνα η οποία θύμιζε άλλες εποχές, να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να καλεί σε δήλωση το γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να συμμορφωθεί και να μην καλεί τον κόσμο να εκδηλώνει τα αισθήματά του και να διαδηλώνει. Αυτά είναι άλλων εποχών αυταρχικές μεθόδους, και γι' αυτό και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ του φώναξε από κάτω τον ντροπή σου. Να κάνω το συνήγορο. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Πρωτούλη. Και επισημαίνουμε ότι μπορεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρουμε, χτες ήταν σε ένα παραλήρημα σε σχέση με αυτό το ζήτημα, χωρίς να συναισθάνεται την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Δηλαδή, ενώ χθες ανακοινώθηκαν ξανά 50 νεκροί, ενώ δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση του συστήματος υγείας που φωνάζει όχι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, φωνάζουν όλα τα συνδικάτα, φωνάζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί από την πρώτη μέρα και λένε: «Αναμένουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Πάρτε μέτρα. Φτιάξτε μονάδες εντατικής θεραπείας. Προσλάβετε κόσμο. Κάντε κύριε μαζικά Πετουλή. Δωρεάν τεστ. Εγώ θα κάντε κάνω μαζικά το δωρεάν τεστ». Θα κάνω λοιπόν, το δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο. Μάλιστα. Και σε άλλους χώρους, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και επέλεξε η κυβέρνηση να κάνει θέμα. Η κυβέρνηση το επέλεξε. Κανένας άλλος δεν έκανε θέμα για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει θέμα, πρώτο να τα θέμα, βάλουμε, τον να τα εορτασμό του Πολυτεχνείου, για τον οποίο, να τελειώσω αυτή τη φράση, παρακαλώ, για τον παρακαλώ. Οποίο κανένας άλλος, ούτε ο Σύλλογος Φυλακιστέντων των Εξοριστέντων, ο οποίος συζήτησε και είπε και έψαχνε να βρει τους τρόπους με τον οποίο θα εορταστεί το Πολυτεχνείο, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν έκανε τέτοιο θέμα. Και εδώ υπάρχει μία εξήγηση. Μία εξήγηση. Η πρώτη εξήγηση που εμείς μπορούμε να δώσουμε, πολιτική εξήγηση, δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του καθένα, είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να μετακυλήσει τις τεράστιες ευθύνες που όλοι οι πολίτες, όλος ο λαός καταλαβαίνει ότι έχει κυβέρνηση. Μπορούμε να προσθέσουμε, χωρίς να κρύβουμε τα λόγια μας, εγκληματικές ευθύνες για την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Θέλει να μετακυλήσει αυτές τις ευθύνες στο λαό και στην όλη. Συγγνώμη, και το δεύτερο, κύριε Πρωτούλη, που πρέπει ναι. Και το δεύτερο που φαίνεται είναι ότι επιλέγει ακριβώς αυτές τις μέρες να επικοινωνήσει, να ενθυλακώσει, να τραβήξει, να επηρεάσει ένα ακροατήριο το οποίο μετά τη δίκη της Χρυσής Αυγής νιώθει ότι είναι άστεγο, και μετά την καταδίκη και τη φυλάκιση των εγκληματιών της συμμορίας της Χρυσής Αυγής νιώθει ότι είναι άστεγο πολιτικά να το μαζέψει, παίζοντας και ένα πολιτικό παιχνίδι με το ΣΥΡΙΖΑ για αυτούς τους χώρους. Να σας κάνουμε λοιπόν, και κάποιες ερωτήσεις. Βλέπω τον Γιάννη, βλέπω Γιάννη τον Τσαπρούνη, κάτι θέλει να σας ρωτήσει, κύριε, για να κάνουμε και έτσι και διάλογο. Κύριε, Γιάννη, έβλεπα ότι σήκωσε το χέρι σου. Ναι, νομίζω ότι έχουμε ακούσει, κύριε Πρωτούλη, σας αφήσαμε, είπατε την άποψή σας, την άποψη του κόμματός σας. Υπάρχουν όμως 2-3 ζητήματα. Α, νομίζω ότι δεν θα με αφήνετε. Όχι, προς Θεού λέω. Δεν σας διακόψαμε, προς Θεού. Απλά επειδή ανοίξατε τη βεντάλια πολύ. Καταρχάς, να πάμε στον εορτασμό. Φέτος δεν έγινε εορτασμός 25 Μαρτίου, Πάσχα, 28 Οκτωβρίου, Πρωτομαγιά. Δεν έγινε εορτασμός. Ξαφνικά στις 17 Νοεμβρίου πρέπει να γίνει ο εορτασμός. Αν στις 18 Νοεμβρίου κάποια άλλη πολιτική ομάδα, κοινωνική ή οποιαδήποτε ομάδα θέλει να βγει να διαδηλώσει κάτι. Και στις 19 κάποια άλλη. Και κάθε μέρα λοιπόν έχουμε στο κέντρο των πόλεων κόσμο να κυκλοφορεί
ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει η κυκλοφορία μόνο με συγκεκριμένους όρους. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν είναι υπερβολικό, κύριε Πρωτούλη, να μιλάτε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει αυταρχικό πρόσωπο και ουσιαστικά να λέτε ότι πάμε σε μια χουντική καταστολή. Αυτό το διαπιστώσαμε και από... Μισό λεπτό, κύριε Πρωτούλη, να ολοκληρώσω. Δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, το διαπιστώσαμε όλοι, επειδή τα ίδια ακούγαμε και στο πρώτο κύμα. Ότι οι ελευθερίες καταπατούνται κτλ. Κτλ. Μόλις τελείωσε στις αρχές Μαΐου, μετά όλοι κυκλοφορήσαμε έξω ελεύθεροι. Λοιπόν, μην προσπαθούμε να έχουμε τα κόμματα, μην προσπαθείτε να έχετε μικροκομματικά ωφέλη πάνω στην πανδημία, να εκμεταλλεύεστε την πανδημία. Είναι προκλητικό, γιατί η κατάσταση, όπως είπατε κι εσείς, είναι δραματική. Έχουμε 50, μεθαύριο μπορεί να έχουμε 80 νεκρούς. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει διαδήλωση, όπως δεν υπήρξε και παρελάσεις, όπως δεν υπήρξαν και άλλα πράγματα. Ήταν ο Γιάννης Τσαπρούνης, κύριε Πρωτούλη, για να ξέρετε με ποιον μιλάτε. Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, εμείς μιλάμε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και φυσικά οι εργαζόμενοι, ο λαός που μας παρακολουθεί και εσείς οι ίδιοι νομίζω το διαισθάνεστε ότι ιδιαίτερα για αυτό το θέμα, για την προστασία της υγείας του λαού, για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων, νομίζουμε όλοι καταλαβαίνετε ότι οι εργαζόμενοι έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από ό,τι έχουν στην κυβέρνηση. Αυτό όλοι το καταλαβαίνουμε. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή, προτού η κυβέρνηση πάρει μέτρα, έπαιρνε μέτρα για την προστασία της υγείας του λαού και φώναζε, διεκδικούσε για να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα και όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Τρίτο θέμα που θέλουμε να πούμε μετά τα δύο πρώτα. Για την ίδια την διαδήλωση. Νομίζουμε ότι είναι άστοχο, αν δεν είναι εκ του πονηρού, να μπαίνουν στο τσουβάλι όλες οι εθνικές επέτειοι, οι θρησκευτικές εορτές και να παίζεται ένα παιχνίδι απέναντι στον κόσμο, διαχωρίζοντας τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους, στη λογική «η γιορτή μας, η γιορτή σας». Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή να γίνεται ένα τέτοιο ανακάτεμα. Συγγνώμη, κύριε Πρωτούλη, αυτό εσείς το λέτε. Έγινε, οι γιορτές είναι όλων των πολιτών. Αυτό είναι η δική σας άποψη. Εσείς θεωρείτε ότι είναι κάποιον οι γιορτές. Οι γιορτές, κύριε Πρωτούλη, συγγνώμη, είναι όλων των πολιτών της, και της χώρας. Και 25 Μαρτίου και 17 Νοεμβρίου, οποιαδήποτε. Εβδομάδα, αυτό είναι δική σας θεώρηση. Ότι υπάρχουν γιορτές κάποιον και κάποιον άλλον. Αν το θεωρείτε έτσι. Μιλάμε ένα πάνω στον άλλο, δεν μπορεί να βγάλει άκρη κανένα. Εντάξει. Κάνουμε και μια ερώτηση. Δεν μιλάμε ένα πάνω στον άλλο, λέω, επειδή είμαστε σε αυτές τις δυσκολίες, δεν μπορεί να βγάλει άκρη κανένα. Τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς βάζουμε σήμερα το ζήτημα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Που όλοι οι ειδικοί λένε ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική. Λοιπόν, ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Ποιος ευθύνεται. Ευθύνεται και έχει σηκωθεί θέμα για τη 17 Νοέμβρη, την ημέρα του Πολυτεχνείου. Και μάλιστα αυτό το θέμα έχει σηκωθεί από την 1η Νοέμβρη. Από την 1η Νοέμβρη, όλοι εδώ είμαστε, σε αυτήν εδώ τη χώρα ζούμε. Υπάρχουν δημοσιογράφοι σε μεγάλα θεωρητικά κανάλια που έχουν σηκώσει θέμα για αυτή τη γιορτή, η οποία θα γίνει με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως έγινε. Ναι. Πρέπει με να όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Πρέπει να διευκρινίσετε κάτι, κύριε Πρωτούλη, γιατί μήπως συζητάμε τσάπα και περασέ. Όταν λέτε ότι θα συμμετέχετε εσείς και δεν θα εισακουστεί από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος η απαγόρευση αυτή, θα καλέσετε μαζικά κόσμο σε μία πορεία? Θα είναι μία συμβολική με 10, 15, 20, 50 ανθρώπους? Τι προτίθεστε να κάνετε? Και επειδή το ΚΚΕ όταν κάνει κάποιοι παρόμοιες εκδηλώσεις, δεν περιορίζεται στην Αθήνα. Μπορεί να γίνει το ίδιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λάρισα και σε άλλες πόλεις. Και είναι και μαζικότατες κιόλας. Ναι, είναι μαζικότατες και πειθαρχημένες, όντως, πολλές φορές. Είδαμε την Πρωτομαγιά. Ναι, υπάρχει ένα παράδειγμα το οποίο το είδε όλος ο κόσμος, δεν το δεμόνισε. Τη Πρωτομαγία. Υπάρχει ένα παράδειγμα. Θα αναζητήσουμε και άλλα τέτοιου είδους παραδείγματα. Τι θα κάνετε, το ζήτημα είναι. Ναι, αυτό θα το κρατήσουμε και λίγο έκπληξη για να έχει και το ενδιαφέρον του. Την προηγούμενη φορά η Πρωτομαγία έγινε πρωτοσέλιδο στο New York Times. Και αν υπάρχει σύγκρουση και είναι τα μάτα από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά κόσμος. Γιατί είναι αμερικάνικη πρεσβεία και ενοχλεί για να αναπαραχθεί αμερικάνικα μέσα. Αλλά το μόνο που θα είναι βέβαιο και σίγουρο είναι ότι εκείνη την ημέρα οι συμβολικές αυτές εκδηλώσεις που θα γίνουν με τον τρόπο που θα επιλεχθούν θα είναι το πιο ασφαλές μέρος
στην Αθήνα. Δεν θα είναι η ίδια κατάσταση που επικρατεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς με ευθύνη της κυβέρνησης. Δεν είναι η κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία. Δεν είναι η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία. Άρα δεν είναι η κατάσταση που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους και στα σούπερ μάρκετ, στα οποία η ευθύνη έχει την κυβέρνηση. Ο συνάδελφος ο Νίκος Οσβέρκος. Ο Νίκος Οσβέρκος, Νίκο. Κύριε Πρωτούλη, εγώ δεν είμαι στην ίδια. Δεν ακολουθώ το ίδιο σκεπτικό. Βεβαίως με διάφορες απόψεις. Θεωρώ ότι είναι δικαίωμα του καθενός και πόσο μάλλον κόμματος και πολίτη, αν θέλει να διαδηλώσει, και αυτό είναι ένα αφαίρετο δικαίωμα και δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση κανένα περιορισμό σε αυτό. Απλά υπάρχει και ένα ερώτημα. Είναι το ένα ερώτημα το οποίο τέθηκε. Δηλαδή, εσείς λέτε στον κόσμο να κατέβει στην πορεία, να συμμετάσχει μαζικά σε αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα και ο κόσμος για να γνωρίζει, αν έχει και μια κάλυψη. Καταλαβαίνετε. Και πολιτική, ας πούμε, κάπως έτσι, καταλαβαίνετε. Το πρώτο είναι το ερώτημα αυτό. Και το δεύτερο είναι, τι θα συμβεί σε περίπτωση που οι αστυνομικές δυνάμεις σε κρίσιμα σημεία μέσα στην Αθήνα προσπαθήσουν να ανακόψουν κάποια πορεία ή κάποια συγκέντρωση των μελών του ΚΚΕ και των ανθρώπων που συνδικαλίζονται με τις παρατάξεις. Για να μας απαντήσετε. Ναι, αυτό δεν μπορούμε εμείς να το ξέρουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εφαρμόσει μέτρα καταστολής απέναντι σε εργαζόμενους που διαδηλώνουν. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι κανένας δεν είναι τρελός για να πει σε ευπαθείς ομάδες, ανθρώπους ηλικιωμένους, σε ανθρώπους με προβλήματα υγείας και να τους πει ελάτε να πάρετε μέρος σε μια τέτοια διαδήλωση. Και το τρίτο είναι ότι όσοι πάρουν μέρος και επιλεγούν. Και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και από τα σωματεία τους που παίρνουν αντίστοιχα μέτρα και πήραν την πρωτομαγιά, θα πάρουν με όλους τους κανόνες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τους νόμους δηλαδή, που εξασφαλίζουν την υγεία και δεν εξασφαλίζουν φήμωτρο. Μάλιστα, κύριε Πρωτούλη, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα. Να σας ευχαριστήσουμε αποφασισμένο το κουκουέλι.